Ο σεβασμός και η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών κατακτήσεων και των λαϊκών ελευθεριών, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, εθνική καταγωγή, φύλο ή σεξουαλική προτίμηση, είναι αναντήρητο και αναπόσπαστο στοιχείο της πάλης του ταξικού, εργατικού και λαϊκού κινήματος. Αντίθετα, η διακήρυξη των αστικών δυνάμεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ιδιαίτερα των μεταναστών και προσφύγων, είναι υποκριτικές και ψευδεπίγραφες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αστικές κυβερνήσεις πρωτοστατούν στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές επεμβάσεις, υποδαβλίζουν εμφύλια σειρά ξανά την Ιφίλιο, υπηρετούν τη δράση των μονοπωλίων στη ληστρική εκμετάλλευση χωρών και του περιβάλλοντος. Όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν τις πραγματικές αιτίες του ξεριζωμού για εκατομμύρια ανθρώπους. Ο αριθμός ρεκόρ για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία για τους πάνω από 100 εκατομμύρια ξεριζωμένους, σύμφωνα με την πρόσφατη επίσημη έκθεση της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΕΕ για τους πρόσφυγες, είναι σοκαριστικός και ταυτόχρονα θρηματίζει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο την απατηλή προπαγάνδα για τον κόσμο της ειρήνης και της ασφάλειας που τάχα θα επικρατούσε μετά από τις ανατροπές του σοσιαλισμού. Οι βασικές κατευθύνσεις της άδικης πολιτικής για το προσφυγικό μεταναστευτικό, την οποία υλοποιούν διαχρονικά και όλες οι ελληνικές αστικές κυβερνήσεις, περιγράφονται στο νέο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Το σύμφωνο αυτό περιλαμβάνει δύο κεντρικές, φαινομενικά αντίθετες, αλλά στην πραγματικότητα αλληλοσυμπληρούμενες πλευρές. Από τη μια πλευρά, προβλέπει ένταση της καταστολής στα σύνορα με φράχτες και υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης, ενίσχυση της Frontex, διαδικασίες προδιαλογής, fast-track απελάσεις και επαναπροωθήσεις. Από την άλλη πλευρά, προβλέπει τη λεγόμενη νόμιμη, εύτακτη και συντεταγμένη μετανάστευση, δηλαδή την προσέλκυση φθηνού, ειδικευμένου εργατικού και επιστημονικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο επωνομαζόμενος δίκαιος διαμοιρασμός της ευθύνης, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ενδοαστικών αντιθέσεων, είναι το παζάρι για το βαθμό χρηματοδότησης και συμμετοχής κάθε κράτους στην άδικη πολιτική της καταστολής, του εγκλωβισμού και των απελάσεων. Κριτήριο είναι η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα κάθε κράτους στην υποδοχή των ξεριζωμένων μέσα από έξυπνους αλγόριθμους. Αυτό είναι το σύγχρονο επιτελικό ψηφιακό κράτος που μετατρέπει τον ανθρώπινο πόνο και την τραγωδία του ξεριζωμού σε ξερούς αριθμούς και νούμερα, δείχνοντας με κινησμό το πραγματικό πρόσωπο της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το απαράδεκτο κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς χώρας προέλευσης και της τρίτης ασφαλούς χώρας διέλευσης, κάνοντας κυριολεκτικά κουρελόχαρτο τη Συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για τις ασφαλείς χώρες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούνται με επιτυχία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει την υπογραφή διμερών συμφωνιών και τη συνεργασία ανάμεσα στην ίδια ή τα κράτη-μέλη της και τρίτες χώρες, τόσο για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της, όπως λέγεται, όσο και για τη δημιουργία νόμιμων οδών μετανάστευσης. Η ελληνική αστική τάξη μπορεί να καφιέται ότι διαθέτει δύο εμβληματικές τέτοιες συμφωνίες και στους δύο αυτούς τομείς. Πρώτον, είναι η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, που υπογράφτηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Με τη συμφωνία αυτή έγιναν επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το παζάρι με την ασφαλή προφανώς Τουρκία, οι βίαιες επαναπροωθήσεις και ο εγκλωβισμός των ξεριζωμένων, διαμορφώθηκε το έδαφος για τη λεγόμενη εργαλειοποίηση των προσφύγων από την τουρκική επιθετικότητα, γιγαντώθηκε η ασίδωτη δράση των κυκλωμάτων διακινητών. Αποτέλεσμα είναι δυστυχώς τα καθημερινά ναυάγια, οι χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι άνθρωποι στον Εύρο και το Αιγαίο. Δεύτερον, είναι το πρόσφατο μνημόνιο Ελλάδας-Μπαγκλαντές για την εισαγωγή φθηνού εργατικού δυναμικού στην ελληνική παραγωγή, μια συμφωνία χωρίς καμία πρόβλεψη για ελάχιστο μισθό, σταθερό ωράριο, ασφαλείς συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Αυτή τη συμφωνία σύγχρονου σκλαβοπάζαρου, που νομιμοποιεί την αθλειότητα στα χρυσοφόρα φραουλοχώραφα της Μανολάδας, ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ. Τέλος,
Συστατικό της άδικης πολιτικής σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων είναι η εμπορευματοποίηση της όποιας στοιχειώδους προστασίας τους μέσα από τον πακτολό χρηματοδοτήσεων σε ΜΚΟ και ιδιώτες, που αποτελεί βέβαια ένα μεγάλο ξεχωριστό κεφάλαιο για μια άλλη σύγκληση. Άλλωστε, η επικαιρότητα των ημερών είναι πραγματικά αποκαλυπτική. Όλα τα παραπάνω εκφράζουν τη διαχρονική ουσία της αστικής στρατηγικής στο προσφυγικό μεταναστευτικό, το απάβγασμα της εργαλειοποίησης για την οποία όλοι μιλάνε, των ξεριζωμένων. Δηλαδή, το ανοιγοκλείσιμο της τρόφιγγας των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών ανάλογα με τα συμφέροντα του κεφαλαίου στο πλαίσιο των υπεριαλιστικών του συμμαχιών. Εμβληματικό παράδειγμα είναι η πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών απέναντι στους Ουκρανούς, λευκούς και ομόδοξους, όπως είπαν, πρόσφυγες, σε αντίθεση με τους ξεριζωμένους των υπεριαλιστικών επεμβάσεων από Συρία, Αφγανιστάν κλπ. Φυσικά, βέβαια, και οι Ουκρανοί πρόσφυγες θεωρήθηκαν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να καλυφθούν, για παράδειγμα, τα κοινά σε εργατικά χέρια στην περασμένη θεαματική σεζόν του ελληνικού τουρισμού. Αυτό το ενιαίο νήμα διαπερνά την αστική πολιτική και υπηρετείται από όλες τις κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες. Από τη Μελίγια της Ισπανίας και τη Μάνχη, μέχρι τα σύνορα με τη Λευκορωσία, τον Εύρο και το Αιγαίο. Εκφράζεται τόσο από την εθνικιστική, όσο και από την κοσμοπολίτικη εκδοχή της καπιταλιστικής διαχείρισης. Οι μεν εθνικιστές μιλούν για τον τυχοδιοκτισμό των ξεριζωμένων και την ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής από τον κίνδυνο αλλίωσης της δυτικής δημοκρατίας και ισλαμοποίησης. Οι δε κοσμοπολίτες υπερασπίζονται τα ανοιχτά σύνορα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, αναλύουν τη διαχρονικότητα της μετακίνησης των πληθυσμών στην ανθρώπινη ιστορία, φτάνουν μέχρι και σε ανοησίες ότι οι πρώτοι μετανάστες ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Όλοι τους συσκοτίζουν ότι η μετανάστευση και η προσφυγιά βρίσκονται στο DNA του καπιταλισμού. Το ΚΚΕ αναδεικνύει την αλήθεια για την άδικη πολιτική σε βάρος των μεταναστών και των προσφύγων. Παλεύει ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτούς, αλλά και για την προστασία των δικαιωμάτων των ξεριζωμένων. Για γρήγορες διαδικασίες ασύλου και οι πρόσφυγες να μπορούν να πάνε στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, για νομιμοποίηση όλων των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα για χρόνια ολόκληρα, ενταξιακά προγράμματα με ευθύνη του κράτους. Καλούμε τους Έλληνες και ξένους εργάτες να παλέψουν από κοινού για τις σύγχρονες ανάγκες τους, για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Αντλούμε μεγάλη αισιοδοξία και ελπίδα από την άνοδο των εργατικών και λαϊκών αγώνων της τελευταίας περίοδου, όπως ήταν και οι σημαντικές αγωνιστικές κινητοποίησεις των μεταναστών εργατών γη στη Νέα Μανολάδα. Παλεύουμε ώστε οι αγώνες αυτοί να μεγαλώσουν και να γίνουν σε όλη την Ελλάδα ένα μαχητικό, ορμητικό ποτάμι για την ανατροπή του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης που φέρνει εξαθλίωση, πολέμους και ξεριζωμό.